Η έντονη σεισμική δραστηριότητα που παρατηρήθηκε πριν από 2 μήνες στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο είχε μόνο χρονική σύμπτωση, το δε φαινόμενο που παρατηρήθηκε το ίδιο διάστημα στις νότιες περιοχές των Χανίων, κάνοντας τους κατοίκους να χάσουν τον ύπνο τους, δεν εμπνέει καμία ανησυχία, τόνισε σήμερα ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμης Λέκας. Ήταν επιφανειακοί σεισμοί, οι οποίοι δεν είχαν γενικότερη σχέση με τις διεργασίες οι οποίες γίνονται σε βάθος. Συνεπώς, όπως είχα πει από την πρώτη στιγμή, είναι μια σειρά σεισμών, σμήνο σειρά ή σμήνο σεισμοί, που σιγά σιγά θα αποσβεστεί όπως και έγινε. Ο γνωστός καθηγητής έκανε λόγο για κινδυνολογία που βλάπτει, ενώ ως προς τα σενάρια που συσχετίζουν τους σεισμούς με τις έρευνες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων, απάντησε με χαρακτηριστικό τρόπο. Είναι σαν να διατείνονται ότι πετάει μία πεταλώδα στη Νέα Υόρκη και αντιλαμβάνονται το πέταγμα της πεταλώδας εδώ στην Ελλάδα. Τέτοια συσχέτιση υπάρχει. Στο περιθώριο του Εργαστηρίου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για Σεισμούς στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, ο γνωστός καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών επεσήμανε ότι η χώρα μας βρίσκεται σε κορυφαίο επίπεδο από άποψη αντισεισμικής θωράκισης. Μίλησε πάντως για ανάγκη ενίσχυσης των παλαιών κτισμάτων σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. Υπάρχει βέβαια ένα θέμα σε παλιά κτίρια, τα οποία θέλουν κάποια ενίσχυση. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά γιατί είναι ιστορικά κτίρια. Οι επεμβάσεις είναι πολύ δύσκολες. Εκεί πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας. Δηλαδή να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτά τα κτίρια. Και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας έχει εκδώσει τον ΚΑΝΕΠΕ, είναι ο Κανονισμός Επισκευών Κτιρίων. Είμαστε καταδικασμένοι να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Για το σκοπό αυτό λοιπόν, και προκειμένου να έχουμε τις λιγότερες δυνατόν επιπτώσεις όταν έχουμε την εμφάνιση αυτού του φαινομένου, πρέπει να είμαστε ανά πάση στιγμή έτοιμοι. Γι' αυτό το σκοπό λοιπόν γίνεται αυτή η περιοδία, θα έλεγα, που ξεκινάει από τα Χανιά του ΟΑΣΦ, με επικεφαλής του καθηγητή τον κύριο Ευθύμη Λέκα. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας είχε επισκεφθεί ξανά τα Χανιά τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν κατέρευσαν γέφυρες και προκλήθηκαν τεράστιες καταστροφές εξαιτίας των καιρικών φαινομένων. Περίπου ένα χρόνο μετά, εκτιμά ότι τα έργα δεν αποκαταστάθηκαν στη βάση ενός νέου σχεδιασμού που θα λάμβανε υπόψη την κλιματική αλλαγή.